Φίλες και φίλοι, για χαρά. Καλησπέρα. Μάκης, Μίτσος εδώ πέρα. Και όπως βλέπετε, τον Σταμάτη τον έχουμε απελάσει. Αγνοείται. Σήμερα λέμε έχει βγει. Πέρα τι έχει πάθει και αυτός ο κακομοίρης. Ναι, τέλος πάντων. Συνεχίζουμε σταθερά όμως. Δεν αφήνουμε τα γνωστά βίντεο της Κυριακής. Ναι, έβαλα καλή αλλαγή δίπλα μου. Κάναμε switch. Ναι, τελείως. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να μιλήσουμε για παιχνιδάκια. Παιχνιδάρες μάλλον, που θέλουμε, δεν έχουμε δει καιρό τώρα συνέχειες και θέλουμε να δούμε. Ναι. Θέλουμε να δούμε πώς καινούριο πράγμα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο? Ότι η βιομηχανία, ειδικά η σύγχρονη, γουστάρει να βγαίνει μεγάλες συνέχειες. Ναι. Ας πούμε όπως το Assassin's Creed. Ναι, η σύγχρονη. Τα Gears of War, το Halo, το God of War, βγάζουν συνέχειες. Είναι κάποια παιχνίδια όμως που έχουμε καιρό να δούμε συνέχειες για χύψη λόγους και γουστάρουμε να δούμε συνέχεια μετά από τόσο καιρό. Ξέρεις τι γίνεται, γιατί βγαίνουν τώρα συνέχειες και δεν βγαίνανε από τότε τόσο πολλά? Γιατί τώρα είναι βιομηχανία το όλο θέμα. Ναι. Ενώ τότε ήταν μαστοριά, μεράκι, ναι, αγάπη. Είναι και λίγο safe επιλογή να βγάλει μια συνέχεια. Δηλαδή, όταν θα δει ο άλλος στο ράφι, ας πούμε, χι παιχνίδι 4, ναι, να μην ξέρω αν πω κάποιο συγκεκριμένο τίτλο, είναι πιο πιθανό να πάνε το αγοράσει ο άλλος, γιατί έχει παίξει και το προηγούμενο, έχει και μια σιγουριά ότι αφού βγαίνουν, συνεχίζουν και βγαίνουν, είναι καλό. Ναι. Είναι και λίγο πιο safe επιλογή, δηλαδή το ρίσκανε λιγότερο και συνεχίζουν, ναι, να βγαίνουν, έτσι. Ωραία, πάμε εμείς να ξεκινήσουμε. Έχουμε γράψει εδώ στο τευτέρι μας διάφορα. Ναι. Διάφορα. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα που τα είχαμε αγαπήσει στο παρελθόν και θα θέλαμε να δούμε κάτι παρόμοιο. Και να ξεκινήσω. Για πες. Εγώ και να πω, θα ήθελα να δω ένα καινούριο Silent Hill. Ναι. Γιατί ο Kojima με την παρέα του μας άφησε λίγο στα κρύα του λουτρού. Που... Δεν φταίω, δεν φταίνε αυτό. Όχι, δεν φταίει αυτό. Ο Kojima είχε ένα καλό project στο κεφάλι, ναι, του. Ναι, το είχε γράψει με τον Guillermo del Toro. Ναι, ήταν μαζί. Και ο... Αυτή που θα είναι τώρα βασικά και στο Death Stranding. Και κάποια άτομα από την Team Silent, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν σχεδόν πλήρη η ομάδα. Το player teaser που είδα τότε με είχε ψήσει πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ υποσχόμενο. Λοιπόν, αν έβγαινε, να σα δώσω να καταλάβετε, αν έβγαινε συλλεκτική 200 ευρώ θα την έπαιρνα. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Ναι. Γιατί λέω, θα αξίζει αυτό το παιχνίδι, αξίζει να τα δώσω λέω, τα λεφτά. Και ξέρεις ότι παίρνω συλλεκτικές από παιχνίδια που ξέρω ότι τα αξίζουν. Πότε ήταν το τελευταίο, θυμάσαι, που ήταν αυτό το Τζέχον? Έχει βγει 7. Ναι. Πότε, πιο μετά. Το τελευταίο το Τζέχον ήταν. Πότε το παίζα, μετά το 9. Τέλος πάντων. 3-4 χρόνια πριν ήταν, μου φαίνεται. Ναι, πρέπει να έχει μια τετραετία, σίγουρα μια τετραετία, το οποίο δεν πήγε καλά. Δηλαδή, βασικά σε reviews δεν πήγε καλά. Σε reviews δεν πήγε καλά, εγώ φίλε. Εγώ γι' αυτό το λέω, γιατί θυμάμαι ότι μου έχεις πει καλά λόγια εσύ. Πολύ καλό, πολύ καλό. Είχε. Εντάξει, όλοι έχουν παράπονα από όλα τα παιχνίδια, ρε παιδί μου. Ήθελα να ήταν λίγο διαφορετικό ο σχεδιασμό στου εχθρού, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Ήθελα να έχει περισσότερη ποικιλία καλύτερα, να το πω έτσι. Ήθελα να έχει περισσότερη ποικιλία και όχι 2-3 ίδιους. Εντάξει, μετά βγήκε και σε αυτό το Vita, του Vita που είχε βγει, που δεν νομίζω ότι πρέπει να το χαρακτηρίσουμε ως άλλο. Όχι, δεν είναι, αυτό είναι RPG. Ναι, δεν νομίζω RPG ότι έχει σχέση. Νομίζω μόνο το σύμπαν δεν έχει λογικά κάποια πράγματα. Δεν το έχω παίξει, απλώς φαντάζομαι ότι μόνο το σύμπαν θα έχει, δεν έχει κάτι άλλο κοινό. Οπότε το θεωρούμε. Οπότε έχουμε να δούμε παιχνίδι γύρω στα 4-5 χρόνια. Τουλάχιστον αν δεν βγάλουμε Silent Hill, γιατί κονάμε το πάει αλλού με τα πατσίνκο. Καλά, ναι, λέω. Τουλάχιστον να μαζευτεί η Team Silent όλοι, ναι, όπως είχαν πριν, όλα τα μέλη, να φτιάξουν κάτι δικό τους. Σαν εταιρεία, να το πω, πώς να το πω. Κοίταξε, εμένα η άποψή μου, άμα θέλω να μάθω να ξέρεις, η άποψή μου γενικά με ό,τι αφορά τα IPs, τα IPs κακώς θα έχουν δικαιώματα οι εταιρείες, γιατί όπως καταλαβαίνεις, φεύγει το mastermind που μια σειρά και μετά πάνε λίγο στα χρονοτούλα πάει, ναι, οι σειρές. Τα IPs και τα δικαιώματα πρέπει να γυρίσουν στον δημιουργό τους και να μπορεί να τα χειρίζεται ο ίδιος όπως θέλει. Δηλαδή για μένα είναι πολύ μεγάλο σφάλμα που τα έχει Konami και έχει Konami τα δικαιώματα και δεν μπορεί να τα εκμεταλλευτεί παραπάνω κάποιος ο αρχικός δημιουργός. Εντάξει, ρε φίλε, αυτό γίνεται και στις ταινίες όμως. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, εντάξει, απλώς άμα θες την άποψή μου. Ναι. Πρέπει πάντα, δηλαδή, άσχετα άμα δεν θέλει να κάνει παιχνίδι. Αυτός που το αρχικά δημιούργησε, αυτός πρέπει να έχει δικαιώματα και να επιλέξει άμα θέλει να το κάνει, να το δώσει σε άλλον, να το κάνει ο ίδιος. Ναι. Γιατί νομίζω ότι ακόμα και άλλον να επιλέξει, θα επιλέξει πολύ συγκεκριμένα σε αυτό θα το δώσει. Το franchise. Αυτό, δηλαδή, μπορεί να μην το ζητάει. Όπως λέμε τώρα στο Metal Gear που βγαίνει αυτό το online. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτεί δικαιώματα ο Kojima να το δώσει σε κάποιον τέτοιο πράγμα. Άμυγα.
Εντάξει, τώρα δεν το παίζει και τελείω υπόθεση. Ναι, τάξει. Αλλά και από την άλλη μπορεί να είναι διασκεδαστικό. Αυτό αυτή είναι η άποψή μου. Όσον αφορά το online, μπορεί να είναι διασκεδαστικό, αλλά δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε να πω κι εγώ ένα. Πες. Λοιπόν, παιχνίδι ιδιαίτερο, μικρό, κυκλοφόρησε παραδόξως από την Ubisoft. Είναι το I Am Alive. Mm-hmm. Και αυτό είναι αρκετά παλιό παιχνίδι. Είχε κυκλοφορήσει 360, PlayStation 3, Xbox 360. Νομίζω ότι ήταν indie εγώ αυτό. Όχι, δεν είναι indie. Γι' αυτό δεν το έχω βάλει στην indie κατηγορία τότε. Γιατί το είχε κυκλοφορήσει από την Ubisoft. Και στην Ubisoft Shanghai, αν δεν κάνω λάθος. Και αρχικά η σκέψη ήταν να είναι ένα μεγάλο budget παιχνίδι. Για χύψη λόγους που προφανώς δεν έψησαν τα αφεντικά της Ubisoft, κόψαν το budget και το παιχνίδι περιορίστηκε πάρα πολύ. Και φαίνεται στο κλείσιμο του παιχνιδιού. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι το οποίο είναι λίγο post-apocalyptic, σε ένα καταστραμμένο κόσμο από θεομηνίες, σεισμούς κλπ. Έχει ενδιαφέρουσες μηχανισμούς μέσα, δύσκολες καταστάσεις πολύ. Ιδιαίτερα θυμάμαι εκεί πέρα που μπαίνεις σε ένα πλοίο και βλέπεις καταστάσεις που θα συναντούσες, ρε παιδί μου, σε κοινωνίες διαλυμένες, άναρχες, με κοπέλες αλυσιδωμένες, βιασμένες κλπ. Δηλαδή για το στομάχι, ένα χαρακτηριστικό θυμάμαι. Βλέπω μια τύπισσα η οποία ήταν αλυσιδωμένη πίσω σε έναν πόνο μου. Και μου ζητάει να τη φέρω κονσέρβες, γιατί μαζεύει κάτι κονσέρβες σαν medic. Ναι, για να. Και λέω εντάξει, λέω θα πάω και θα κάνω. Θα μαζέψω, δεν είχα και τη στιγμή και θα τη δώσω. Επέστρεψα και πεθάνω. Μάλιστα. Εντάξει. Εκεί την ώρα λες όχι, ρε φίλε. Εντάξει. Σε βάζει δηλαδή. Σε βάζει τέτοιο μου και σε κλείνει πάρα πολύ. Λόγω ότι κόπηκε το budget απότομα, σε κλείνει πάρα πολύ απότομα το παιχνίδι. Κρίμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να δίνω συνέχεια με περισσότερα χρήματα, με περισσότερο budget από την ίδια ομάδα. Αυτό άμα γινόταν, δεν υπάρχουν βλέψεις από την εταιρεία, οπότε χρονοτούλαπο και δεν νομίζω να δούμε. Και θα δείξει στο μέλλον. Αυτό. Πάμε, το επόμενο εδώ, τι δικό μου τώρα. Θα ήθελα να δω ένα Blood Omen. Blood Omen όμως, όχι Soul Reaver Blood Omen, σκέτο, Blood Omen, το 3. Με τον Guy, θέλω να παίξω περιπέτεια με τον Guy. Ναι. Όχι με το Ράζιελ. Δεν το πολύ κουστάρω. Τι να κάνουμε τώρα, όχι ότι δεν είναι ωραία παιχνίδια. Γενικά η σειρά έχει πάει στη λύθη. Γενικά δεν υπάρχει. Ναι, τελείωσε. Πήγανε κάτι να κάνουν. Ναι, τη Square Enix δεν έχει τα δικαιώματα. Νομίζω τώρα. Ναι, η Square έχει πάρει. Γιατί έχει πάρει την Eidos και λοιπά. Ναι, έχει. Ναι, έβγαλε ένα online για PC. Πήγανε να βγάλουν και τον Dark Sun. Dark Sun νομίζω λιγότερα, ναι. Το οποίο πήγε, δεν βγήκε, δεν κυκλοφόρησε καθόλου. Είδα κάποια τρέιλερ εγώ. Πώ βγήκανε και αυτά τα τρέιλερ στη δημοσιότητα δεν ξέρω βασικά. Τέλος πάντων, gameplay δεν υπάρχει από τον Dark Sun. Ναι. Δεν είναι Blood Omen βέβαια αυτό, είναι γενικώς από το σύμπαν της σειράς. Της σειράς. Και μετά βγάλανε ένα online που λέγεται Nosgoth, νομίζω λέγεται. Nosgoth. Το οποίο είναι online, δεν ξέρω, είναι free to play, νομίζω μπορείς να το κατεβάσεις ακόμα και τώρα. Δεν θυμάμαι, νομίζω το είχαν. Μήπως το είχαν beta λιγάκι και το. Δηλαδή δεν ήταν πλήρες το παιχνίδι και απλώς. Πλήρες, όχι, δεν ήταν πλήρες, αλλά μπορείς να το κατεβάσεις και να παίξεις, ας πούμε, κάποια match. Μήπως ήταν πολύ early access και το δοκιμάζανε, δεν ξέρω κι εγώ. Και δεν είχε ποτέ επίσημα κλπ. Όχι, επίσημα δεν είναι. Δεν υπάρχει, δηλαδή σαν αγορά να το κάνεις. Δεν είναι ρε παιδί μου. Ναι, ναι, αυτό εντάξει, κατάλαβα. Νομίζω και τα παιδιά καταλαβαίνουν. Ωραία, πάμε στο παρακάτω. Λοιπόν. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να λείπει από εδώ, στη λίστα και το δυο μας φαντάζομαι, γιατί το έβαλες και πρόσφατα σε μια λίστα, το Alan Wake. Ναι. Η παιχνιδάρα της Remedy, η γνωστή για τα Max Payne τα πρώτα δύο ιδιαίτερα, γιατί το 3 πήγε στη Rockstar, το οποίο πέρασε από 1000 κύματα, ήταν να πούμε τα δικαιώματα τα έχει Microsoft και βγήκε αποκλειστικά για το 360 και με κατόπιν βγήκε και για PC. Mm-hmm. Πέρασε από 1000 κύματα γιατί γενικά ούτε αυτό το πρότισε που ιδιαίτερα η Microsoft όταν βγήκε. Στην αρχή είχε σχέδια να γίνει open world. Δεν πήγε καλά εμπορικός. Δεν πήγε καλά εμπορικός γιατί η Microsoft για τους δικούς τους λόγους όταν ήταν να κυκλοφορήσει το παιχνίδι δεν το στήριξε καθόλου. Mm-hmm. Δεν το διαφήμισε καθόλου. Και ενώ ήταν δικό της το παιχνίδι. Ναι. Και ξέρεις ότι είναι μια τέτοια κυκλοφορία πολύ καλή από ένα πολύ καλό στούντιο. Το οποίο το ίδιο έγινε και με το Quantum Break να πω. Αλλά τέλος πάντων. Ας μείνουμε στο Alan Wake. Και το παιχνίδι δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά το παιχνίδι, δεν πούλησε αρκετά. Είχε και λίγα προβλήματα όσον αφορά το σχεδιασμό. Γιατί όπως είπα, ξεκίνησε ως open world παιχνίδι σχεδιαστικά. Και αυτό τελικά αλλάξανε γνώμη στην πορεία και το κάνανε. Πώς το λένε,
ψεύτο open world και φαίνεται στο παιχνίδι σε κάποια σημεία ότι πάνε να ανοίξει αλλά δεν ανοίγει στην ουσία. Όχι, δεν είναι ούτε ψεύτο open, είναι κουτί, είναι συγκεκριμένοι διάδρομοι, συγκεκριμένα. Αλλά παρόλα αυτά έχει ένα πάρα πολύ ωραίο δυνατό story. Εξαιρετικό δηλαδή πώς ξεδιπλώνεται και πώς ανοίγει το όλο σύμπαν του Alan Wake. Ένα ωραίο μηχανισμό με τους φωτισμούς. Ναι, που άρεσε πάρα πολύ. Τελείως, δικός του τρόπος τελείως. Και η Remedy είναι μια εταιρεία που γουστάρουν γενικά. Μου λες το άλλο παιχνίδι που είπες στις Remedy δεν ήταν και αυτό, για το Quantum Break. Ναι, της Remedy αυτό. Ωραία. Γιατί τι έχει τόσο τσαμπουκαλεμένη τη Remedy η Microsoft, φίλε. Δεν ξέρω, και πήρε πρόσφατα πριν ένα χρόνο απόφαση ότι πλέον είμαστε multi-platform, μάλλον γιατί η Microsoft, φαντάζομαι ότι όταν τελείωσε το Alan Wake, είχαν έτοιμο demo το Alan Wake 2. Ναι. Το οποίο το δείξανε και δεν πήρε έγκριση. Υπάρχει demo, θα το βρεις και εσύ πιστεύω να το βάλεις. Υπάρχει demo που δείχνει πώς θα είναι το Alan Wake 2, το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Προφανώς δεν είχε τα. Δεν το γνωρίζει αυτό. Ναι, προφανώς δεν άναψε το πράσινο φως η Microsoft για την έξτρα χρηματοδότηση να αρχίσει η ανάπτυξη του παιχνιδιού. Οπότε, χίλιες μακάρι να μπορούσε να γίνει multiplatform αυτή η εταιρεία. Έτσι, μπορεί. Πλέον δεν μπορεί να γίνει το Alan Wake. Εγώ θέλω το επόμενο project της εταιρείας, γιατί είναι μια εταιρεία που μου αρέσει αυτό το σχέδιο, όλο αυτό το που έχει στο μυαλό της και το βγάζει, ειδικά ο Sam Lake, να γίνει multi-platform. Ναι, να μπορεί να εξαρτοποιηθεί από τα χέρια της εκάστοτε, το κάστοτε του publisher, είτε αυτοί Microsoft, είτε Sony, μακάρι να μπορεί να βγει multi-platform. Γιατί και στα Max Payne λειτουργήσε πάρα πολύ. Πρωτότυπα, γενικότερα, τρία franchise που έχει δουλέψει, ναι. Πρωτότυπες ιδέες και στα τρία. Αυτό. Βρίσκουν έναν μηχανισμό και πάνω σε αυτόν τον μηχανισμό αναπτύσσουν το σύμπαν. Mm-hmm. Και το Quantum Break, εντάξει, μπορεί να μην ήταν η ίδια ποιότητα με τα προηγούμενα δύο franchise. Είναι τα δικά του κι αυτό. Αλλά είχε και αυτό είχε πάρα, πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Λίγο το story δεν ήταν τρελό. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ένα Prince of Persia, καινούριο θα ήθελα. Ένα Prince of Persia, αλλά σαν τα τρία πρώτα που είχαν βγάλει. Ναι. Καταλαβαίνεις. Sands of Time, Water Within, δηλαδή να κολλάει κάπως έτσι, αλλά. Γιατί. Κοίτα, βγάλανε ένα διαφορετικό, κάνανε ένα remake, το τέταρτο. Δεν ήταν τέσσερα ακριβώς. Ναι, ναι, το τέταρτο, ναι. Το ονομάσανε Prince of Persia σκέτο. Με τα Cell Shaded που ήταν τα γραφικά. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Καλό, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν καλό παιχνίδι, αλλά δεν ήταν. Έφυγε λίγο από τη ρίζα, από τις αρχές της σειράς. Ναι, και νομίζω ότι. Νομίζω, Μάκη μου, με το Assassin's Creed να έχει γίνει τόσο μεγάλο franchise, γιατί είναι πάνω κάτω στα ίδια αρχιδικά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει για το Assassin's Creed, επειδή ναι. Το είπαμε και στην αρχή του βίντεο, σε εκείνο το αφιέρωμα, ναι. Ότι το Assassin's Creed το πρώτο δεν ήταν να είναι Assassin's Creed, ήταν να ήταν πριν σοβαίρ σε γραμμικά. Κάποιοι πειραματισμοί. Δεν θυμάμαι τώρα τον τύπο ο οποίος δοκίμασε κάποια πράγματα, και να το αλλάξουμε, να το κάνουμε έτσι. Και έτσι άλλαξε το παιχνίδι και ονομάστηκε Assassin's Creed, ας πούμε. Δεν ήταν. Και καλώς έγινε, γιατί πέτυχε το. Τις βγήκε σε καλό τη Microsoft, έβγαλε ένα καινούριο franchise, πολύ καλό και πολύ δυνατό. Το θέμα είναι ότι έχοντας όμως αυτό το IP, έχει μείνει πολύ πίσω η οποιαδήποτε ιδέα για ανάπτυξη στο franchise του Prince of Persia, και είναι καλό να έχει πίσω δουλάπη ένα τέτοιο δυνατό franchise επίσης. Με πολύ ιστορικό franchise, έτσι. Βγάλανε και στο PlayStation 3, αργότερα πάλι ναι. Στο PlayStation 3, όλοι στο PlayStation 3, ότι εντάξει, εκεί το είχα παίξει για αυτό ναι, το ναι, λέω. Βγάλανε και άλλο ένα αργότερα, το Sands of Time, νομίζω, όχι, Forgotten Sands, νομίζω λεγότανε, ναι. Ναι, αυτό ήταν το τέταρτο. Αυτό είχε βγει μετά το. Μετά το. Ναι, ναι. Μετά. Ναι. Βγάλανε πρώτα αυτό που είναι σαν καρτουνίστικο. Ναι, ναι, ωραία. Ναι, ναι, και μετά βγάλανε το Forgotten Sands. Το οποίο. Είχε το ίδιο στυλ ακριβώς, τους ίδιους χειρισμούς, αλλά ξέρεις τι έγινε. Έκανε δώσει ένα έτσι και τα βγάζει όλα μόνοι σου. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Ναι, είχε προκριθεί. Έγινε μόνοι σου, ναι, όλα. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, πολύ εύκολο σαν παιχνίδι. Μακάρι να το προχωρήσουν. Πάμε σε επόμενο. Πάμε επόμενο, συνεχίζουμε. Θα πω Enslave. Ξέρω ότι δεν σ' άρεσε να έχει έναν ενδιασμό που το έβαλα εγώ. Εντάξει. Όχι, το συγχαίρομαι και τέτοια, αλλά δεν μου άρεσε σαν παιχνίδι, ρε παιδί μου. Είναι τη Ninja Theory. Η γνωστή μας τώρα τελευταία έχει ακουστεί πολύ λόγω του Hellblade και δικαίως έχει ακουστεί. Το Enslave προσωπικά μου άρεσε αρκετά. Μου άρεσε αυτό το όλο story που είχε, το βρήκα πάρα πολύ με το κλείσιμο που είχε. Εμένα η μάχη δεν μου προξένησε ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, ήταν νομίζω πιο πολύ διεκπαιρεωτική. Δεν είχε να σου πω. Δεν μου άρεσε ο χειρισμός καθόλου. Ο χειρισμός, ναι. Γι' αυτό θέλω να δω ένα-δύο. Καταρχάς θέλω να συνεχιστεί το story στο σύμπαν του Enslave, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το δέσμο που είχαν δύο χαρακτήρες. Και θέλω να δω
ένα βήμα παραπάνω, λίγο να το φτιάξουν το όλο θέμα και νομίζω ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά έτσι που το κάνανε. Mm-hmm. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε ένα δεύτερο κομμάτι. Δεν τα πήγε καλά γενικά το παιχνίδι σε πωλήσεις, γι' αυτό και μάλλον δεν είχαμε υποστήριξη. Η Ninja Theory ακολούθησε άλλους δρόμους mm-hmm. Και το άφησε πίσω. Ελπίζω να επανέλθει, ιδιαίτερα μετά την επιτυχία που πλέον μπορεί να πάει σε κάποιο publisher και να πει. Θέλω να έχω αυτό και θέλω να το συνεχίσω. Κοίτα, ότι έχει ωραίες ιδέες σαν εταιρεία, ναι. Σαν εταιρεία έχουν ωραίες ιδέες. Απλά εντάξει, ρε παιδί μου, έχω παίξει και πολλά του τέτοιου είδους που είναι όπως αποκαλύπτει και τα λοιπά. Έχει ένα μεράκι η εταιρεία. Νομίζω ότι τώρα αρχίζει και βρίσκει πλέον την ταυτότητα και το χαρακτήρα της. Και δηλαδή και στο Devil May Cry που είχε φτιάξει και ασχοληθεί για εκεί έδωσε το δικό της χαρακτήρα. Mm. Πλέον νομίζω ότι κάθε παιχνίδι ανεβαίνει σε ποιότητα και μπορεί να εξελίξει το Enslaved σε ένα franchise ακόμα μεγαλύτερο με ένα δεύτερο μέρος. Και εύχομαι να το δούμε. Εντάξει, κοίτα, και εγώ άμα το πιάσω τώρα στα χέρια μου μπορεί και να μου τη δώσει και να πω μου αρέσει. Ναι. Μπορεί να είναι και το mood και όλα τα θέματα. Του δίνεις περισσότερη προσοχή τη δεύτερη φορά. Αυτό. Με τη δεύτερη φορά, αν θυμάσαι, στο βίντεο που ανέβασα με τα 10 παιχνίδια που μου αρέσανε πολύ για το Xbox 360 που είχα καλές εμπειρίες, έγινε με το Alan Wake. Το είχα πει. Το είπες, μπράβο, το είπες. Το είχα πει ότι την πρώτη φορά, επειδή με είχαν προειδεάσει ότι θα δω κάτι άλλο και περίμενα να δω ζόμπι, ξέρεις, αυτά τα πράγματα ή κάποια περίεργα τέρατα, δεν είδα αυτό που με είχαν προειδεάσει ότι θα δω και λέω δεν μου αρέσει και το κλείνω. Ναι. Τι είναι αυτό. Αλλά σε κάποια φάση βρέθηκα να μην έχω την απέξω. Οπότε το έβαλα πάλι και λέω τελικά ήταν παιχνιδάρα. Ναι. Καμία σχέση. Πολλές φορές άλλο περιμένεις να δεις, άλλο βλέπεις και δεν είσαι και στο mood να το δεις. Ναι. Πολλά παιχνίδια πάντα θα μπορεί. Αυτά για το Slave, δεν έχει κάτι παραπάνω να πούμε. Mm-hmm. Συνεχίζεις. Πάμε παρακάτω και εγώ θα πω θέλω να δω ένα καινούριο Siphon Filter. Με τα γραφικά του τώρα. Ναι. Με τους μηχανισμούς του τώρα. Και θέλω να δω Logan, έτσι. Δεν θέλω να δω κανέναν άλλο. Logan θέλω. Με αυτή τη φωνή τη βαριά. Reboot, μπράβο, reboot. Action έτσι καθαρό για να γουστάρουμε. Ναι, και έχουν βγει και πολλοί καινούργιοι μηχανισμοί. Α, να βάλουν και το κάτι παραπάνω να το εξελίξουν. Για να δούμε, γιατί τώρα βλέπω και με το Medieval που έρχεται, που γίνεται remaster κλπ. Ότι σαν να κοιτάει η Sony λίγο προς το παρελθόν. Γενικά από ό,τι θυμάμαι στα trademarks, γιατί πάντα καταχωρείς έχουν μια. Το λογότυπο, α πούμε και. Τα δικαιώματα πρέπει να τα ανανεώνει συστατικά. Η Sony συνέχεια τον ανανεώνει, οπότε δεν το έχει ξεχάσει. Mm-hmm. Απλώς νομίζω. Το κάνανε και για το PSP. Είχαν βγάλει και το PlayStation 2, νομίζω. Είχαν βγάλει κάποιο τελευταίο. Ναι, μπράβο, σωστό. Ναι. Απλώς έχει καιρό να συνεχίσει το franchise. Κοίτα, εγώ έπαιξα και το PSP και το PlayStation 2 τα συμβολίδια. Και εγώ το έχω παίξει το PSP. Το PSP μου κάνει καλύτερα από το PlayStation 2. Ναι, το PlayStation 2 δεν το έχω παίξει. Το PSP μου άρεσε. Το έπαιξα. Δεν είναι από ότι. Κοίτα. Το Siphon Filter έγινε γνωστό γιατί είχε έναν ιδιαίτερο χειρισμό, περίεργο. Ναι, αν θυμάσαι καλά. Ναι, αυτός ο χειρισμός ήταν σε κάποια φάση γινόταν σαν ένα και από τους πέντε γίνονταν όλο κεφάλι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Κάτι τέτοιο πρέπει να βρουν. Δηλαδή κάπως να πατήσουν πάνω και στον παλιό το χειρισμό και να φτιάξουν κάτι καινούργιο. Ναι, αλλά να είναι τόσο. Τόσο όσο. Ναι. Να αισθάνεσαι τόσο καλά όπως αισθανόσουν όταν έπαιζε στα δύο παλιά. Τρία. Ναι. Τρία δεν έχουν βάλει ναι, το. Τρία, ναι. Γιατί έχω παίξει μέχρι το 2. Εγώ το 3 δεν το. Ναι. Μου σπάσε το PlayStation. Κλάταζε. Ναι, ωραία. Ναι, μακάρι να δούμε γρήγορα. Είναι ένα franchise που το έχει νομίζω κρυφό η Sony. Δηλαδή νομίζω να το ρίξει άσχετη στιγμή. Α το κάνει και στο Splinter Cell, παιδί μου. Όπως είναι το Splinter Cell, αλλά να έχει ένα κάτι παραπάνω. Ναι. Δεν ξέρω να κάτι. Έχει το, να κάνει την παλιά ταυτότητα. Αν θυμάσαι δεν ήταν stealth. Όχι, όλα όπα. Όπα, ναι. Είχε ενδιαφέρον μάχε. Είναι ενδιαφέρον μάχε έτσι πω ναι. Ήταν. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Το πώ ήταν στημένο το παιχνίδι. Προχωράμε. Θα σας πω λίγο παλιά. Θυμάσαι, Μάικη μου και εσείς, Bushido the Blade. Bushido the Blade, ναι, αλλά δεν το είχα παίξει ιδιαίτερα. Εγώ το είχα παίξει κρακαρισμένο στη γραφή. Δεν ξέρω πώς μου είχε. Από το σταμάτη το είχα δει. Ναι. Το είχα παίξει. Λοιπόν, το παιχνίδι ήταν πολύ ιδιαίτερο. Fighting ήταν. Fighting, ένα προς ένα, αλλά έχει την ιδιαιτερότητα την εξής, ότι είχε μια τεράστια πίστα και κυνηγιώσουνα γενικά. Ναι. Και οι μάχες ήταν ένα με ένα μπρουτάλ. Δηλαδή, μπαμ, έκοβες χέρια, πόδια, να μάθω να βρισκόσουν, τελείωνες. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είχα ακούσει ότι μπορούσε να διαρκέσει μία μάχη, μπορεί και κάνα τετάρτο, αλλά μπορούσε να διαρκέσει και δευτερόλεπτα. Ναι. Δηλαδή, άμα σε πετύχαινε καλά και ήξερε να παίζει το παιχνίδι, το τρώγες. Και η αλήθεια είναι ότι είχε. Εγώ παίξα μόνο το ένα, το πρώτο. Είχε βγει και δύο, πάλι στο PlayStation 1 με την επόμενη χρονιά και είχε βγει και ένα, νομίζω, μόνο για Ιαπωνία στο PlayStation 2.
που δεν νομίζω ότι πήγε ιδιαίτερα καλά. Αν πήγαινε θα το φέρουν και από εδώ. Θα το φέρουν, ναι, εντάξει, δεν είναι. Μακάρι να νομίζω στα τωρινά δεδομένα που είναι το παιχνίδι, στέκει να βγάλουν ένα. Γιατί έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Δεν είναι τα κλασικά arena fighting. Ναι, όχι, έχει καμία σχέση. Μεγάλη είναι. Από ό,τι μου θυμίζει, το τωρινό του For Honor. Ναι. Αλλά χωρίς το στήσιμο του παιχνιδιού. Αυτή του τεράστια πίστα που παλεύει ένα με ένα με το. Μπορούσε να φτιάξει ένα παρόμοιο παιχνίδι. Νομίζω ότι Square είναι. Μπορούσε να φτιάξει ένα παρόμοιο τώρα. Με τωρινά δεδομένα, ένα με ένα. Και όπως να είναι και free to play. Ναι, εντωμεταξύ τώρα έχουν βελτιωθεί όλα. Από χειρισμούς, ναι, από οπτικές πλευράς, από οπτικής πλευράς πράγματα, όλα τα πάντα. Ναι, εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ να το δω. Γιατί γενικά δεν παίζω fighting, αλλά ένα τέτοιο θα με εξήταρε να το δω. Ωραία. Πάμε και στο τελευταίο το δικό μου. Έτσι να σβήσουμε εδώ, να μην λέμε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, Alone in the Dark. Ιστορική σειρά. Όχι αυτή την κάλτσα όμως που βγάλανε στο PlayStation και στο Xbox 360. Δεν ξέρω καν που βρήκαν τα δικαιώματα και τα γιατί ήταν ήδη παιχνίδι. Στην Atari, ναι. Η Atari ήταν Publisher εκεί πέρα. Ναι, δεν ξέρω. Πάμε, δεν ξέρω τώρα, ψιλοίδι ήταν το παιχνίδι. Ψιλοίδι ήταν και ήταν μία μάπα και μισή. Εγώ θέλω σαν το New Nightmare ένα, στο PlayStation 2 που είχα παίξει. Ναι. Εκεί το είχα παίξει. Η σειρά έχει δώσει πολύ καλά παιχνίδια, πολύ καλό τρόμο. Γενικώς η σειρά αυτή, να ξέρετε, είναι η σειρά που ξεκίνησε τον τρόπο χειρισμού των Resident, ναι. Το σκεπτικό των Resident και των Silent Hill, δηλαδή γρέφει μέσα στο παιχνίδι, έτσι, αυτά τα παιχνίδια ήταν που το ξεκινήσαν όλο αυτό. Ναι. Από εκεί βουτήξαν οι άλλοι. Είναι ιστορική σειρά. Την έβαζε νομίζω και η Infogrames, το έβαζε το παιχνίδι. Ήταν ας το πούμε ένα adventure, γιατί στην ουσία στο adventure πάντα ήταν. Τα παλιά του πάντα ήταν στο adventure. Και μετά ήταν και λίγο action, ας το πούμε. Καλά, σχετικό είναι αυτό. Έτσι πως σταματά. Να μπορούσαμε να έχουμε και από εκεί ένα καλό franchise. Δεν ξέρω, τα σκοτώνουν πριν τη ώρα του, ρε παιδί μου. Τα ρίχνουν σε λάθος χέρια πολλές φορές. Άντε να το βγάλουμε έτσι για να βγει. Ναι, γιατί να εκμεταλλευτούμε το όνομα να πάρουμε τις πωλήσεις και τελικά δεν υπάρχει μηδέν φροντίδα στο παιχνίδι. Τίποτα. Και βγαίνουν άπατες κυκλοφορίες. Αυτό το πράγμα που βγάλανε το Alone in the Dark τώρα για την προηγούμενη γενιά ήταν για κλάματα. Δεν παίζονταν. Και το πήραμε τόσο λεπτά να το παίξω εντωμεταξύ. Περιμένοντας, γιατί είχα παίξει το New Nightmare. Εγώ μόνο αυτό έχω παίξει. Να σου δώσω να καταλάβεις. Δεν έχω παίξει τα υπόλοιπα. Εγώ παίξα στο PlayStation 1 το οποίο είχα κολλήσει και άσχημα. Το πάλεψα να παίξω κι εγώ ένα, αλλά δεν παίζεται. Όταν λέμε άσχημα γυρασμένο, πολύ άσχημα. Ναι, όχι, δεν παίζεται. Θέλει ένα καινούριο. Πώς το λένε, μια καινούργια φροντίδα του παιχνίδι, αλλά καλή φροντίδα. Καταρχήν θέλει τρεις εβδομάδες να εξοικειωθείς με τον παλιό χειρισμό. Ναι, εντάξει. Και μετά. Αλλά το New Nightmares ήταν αυτό που ήθελα. Καταρχήν ήταν γωνία και γρίφος. Και τους γουστάρα τους γρίφους πολύ. Εντάξει, γι' αυτό και παίζα και adventure. Λοιπόν, αυτό. Ωραία. Αυτό ήθελα να γίνει. Και τελειώνω. Να τελειώσω και εγώ με ένα παιχνίδι νομίζω που όλοι θα συμφωνήσουμε. Demon's Souls. Η πρώτη προσπάθεια Miyazaki From Software πάνω στην σειρά Souls έτσι που την πηγαίνουμε. Ήταν και η σειρά κιόλας που βασικά αυτοί κάτι πήγαν να κάνουν τώρα σαν πρώτο προσώπο πάλι και δεν λειτουργούσε τίποτα. Ναι, όχι, γι' αυτό λέω Miyazaki. Γιατί από εκεί και πέρα ξεκινάει η εποχή Miyazaki στην From Software. Το οποίο για πολλούς ήταν το εφαλτήριο για να μπουν στη σειρά Souls, όπως εγώ, το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα μετά από καιρό από το έχει κυκλοφορήσει. Το παιχνίδι στην αρχή ήταν πολύ χαμηλά στα ραντάρ, δεν ακουγόταν ιδιαίτερα, γιατί είχε κάνει και την εξής, είναι αποκλειστικό το PlayStation 3 να πούμε, είχε κάνει και την εξής πατατιά η Sony, το οποίο δεν το πρόθεσε καθόλου. Το είχε βγάλει για πολύ καιρό, είχε βγει μόνο στην Ιαπωνία από τη Sony, και το είχε πάει η Namco Bandai στην Αμερική. Ναι. Και μετά Ευρώπη, από Ευρώπη μόνο εισαγόμενο το βρίσκει για να το παίξει. Κάτσε για πολύ καιρό. Αμερική πήγε μέσω τη Atlus. Ναι, μέσω τη Atlus. Μέσω τη Atlus. Μέσω τη Atlus. Επειδή ευτυχώ μπορούσε να παίξει από όλε τι regions του PlayStation 3, έγιναν εισαγωγέ και το παιχνίδι ακούστηκε από στόμα σε στόμα. Και μετέπειτα το είδε η Atlus και το φέρει και στην Ευρώπη κλπ. Και έχουμε και τι συνέχειε. Και μετά η Sony εγκατέλειψε τα δικαιώματα και τα πήρε Namco. Και το γενικότερα το Demon's Souls, ας πούμε, απογειώθηκε όταν τα δώσε δωρεάν στο Plus. Ναι, ναι. Εκεί είναι νομίζω από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της Sony η πρόθεση που έκανε στο Demon's Souls και ότι δεν το προέβλεψε ώστε να πάρει η ίδια τα δικαιώματα για τα επόμενα Souls. Ήταν μια τρελή αποκλειστικότητα. Κοίτα. Που έκανε λάθος. Καλά είναι που γίνεται Multi-Platform, έγινε να τα πούμε. Κοίτα. Έκανε λάθος, αλλά πώς. Αν ήσουν εσύ τώρα. Δεν το πίστεψε μου. Φίλοι, ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι και δεν ξέρει ότι θα. Πώ να το λαντσάρει όλο αυτό. Ναι. Αργότερα από όταν εξοικειωμένη, λάντσαρε τον Bloodborne μια χαρά. Ναι, ναι. Οπότε ένα δύο θα ήθελα να το δω, όπως είναι με το Dark Souls 2 και το Dark Souls 3.
Δεν ξέρω πώς θα μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί εντάξει, τα lore στο Assault είναι λίγο αφηρημένες έννοιες, δεν είναι, ακολουθούν και τα cutscenes κλπ. Κοίτα, δεν έχει lore συγκεκριμένο. Ναι, είναι, αυτό είναι πολύ αφηρημένη. Έχει ένα lore. Καταλαβαίνει ότι του, ό,τι έχει καταλάβει από το ίδιο του δίνει το περιβάλλον. Δεν βλέπεις ο Βατβίδη έχει φτιάξει και έχει στήσει ολόκληρο κανάλι πάνω στο lore, στο οποίο... Ναι. Θα ήθελα να δω ένα-δύο με το στήσιμο του Souls και να συνεχίσει λιγάκι. Όπως και να τα δούμε τώρα. Ναι, και εγώ θα ήθελα να δούμε τους Ρεφίλε 2. Γιατί τερματίσανε και τη σειρά, νομίζω πήρε τέλος η σειρά Dark Souls. Ναι. Θα... Κάποια στιγμή ένα-δύο. Δεν ξέρω, μάλλον όμως προέχει το remake και το remaster του Demon Souls. Μαχάρι! Μακάρι να το δούμε με γραφικά τούμπα. Εγώ θα προτιμούσα από το remaster να δούμε ένα-δύο με καινούργια γραφικά και καινούργιες περιοχές κλπ. Που θα ήθελα. Ας κρατήσουμε μόνο το Tower of Latria, το οποίο ήταν λατρεία. Ναι. Που ήταν η φοβερή περιοχή. Ήταν η καλύτερη περιοχή. Όσοι το έχουν παίξει τον Demon σε αυτή την περιοχή. Δεν υπάρχει κάποιο να σου μιλήσει. Ναι. Ήταν φοβερή σχεδιαστικά και φοβερή όλη η ατμόσφαιρα κανονικά. Και τα μποσάκια. Αυτά, παιδιά. Λοιπόν, εμεί. Αυτά ήρθαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο, αυτά τα παιχνιδιά θέλαμε εμείς. Γράψτε μας εσείς από κάτω στο... Πάμε τα πολλά άπειρα, μπορώ να σκεφτώ και άλλα τώρα να σας πω, αλλά εντάξει, ναι. Το... Ας να δούμε τα παιδιά, τι θα πούμε. Τα παιδιά, αυτά είναι τα πιο αυτά που θέλαμε τη στιγμή που σκεφτήκαμε και τα έτσι συζήτησή μας που κάνουμε με το Μάκη. Πείτε και εσείς ό,τι θέλετε, γουστάρουμε πολύ να σας ακούσουμε για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη και για το οτιδήποτε κάνετε για μας. Τζίμις Γίγας. Μάκης Ζεστούνης, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια. Γεια χαρά.